Τελική σύγκρουση με τις τελευταίες προεκλογικές ομιλίες για τους υποψηφίους στην κούρσα της διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ 5 ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε χθες την κεντρική προεκλογική του ομιλία στο Ηράκλειο, μιλώντας για την προοπτική διακυβέρνησης για το ΠΑΣΟΚ, η οποία ήρθε όπως ανέφερε μέσα από τη δική του προσπάθεια και το αντιπολιτευτικό έργο του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Όχι λοιπόν μόνο δεν ήμασταν στάσιμοι, αλλά κάναμε όλα τα αναγκαία βήματα για να φτάσουμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Όχι σε ένα μικρό, κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν όσοι προσέλθουν στην κάλπη, είναι το μήνυμα του Χαριδούκα. Το δίλημα νομίζω καλύτερα στις εκλογές στις 6 του Οκτώβρη είναι καθαρό. Θέλουμε ένα μικρό, κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλουμε ένα μικρό ΠΑΣΟΚ δεκανίκη στον κύριο Μητσοτάκη. Ή θέλουμε ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ, μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει. Ήμουν πάντα παρόν, διαμηνεί η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία αντιδρά στην κριτική που δέχεται για αποχή από τα κομματικά όργανα και ταύτισή της με πολλές κυβερνητικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για σπέκουλα. Δεν υπήρξε ποτέ καμία αποφυδίαση επαφή με τον κύριο Μητσοτάκη για οτιδήποτε. Κάθε φορά το διέψευδα και έλεγα, παιδιά, δεν θέλω τίποτα από αυτά. Έχω ένα στόχο μόνο, να με προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης για αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή το είχα κάνει ανέκδοτο από ένα σημείο και μετά. Εντάξει. Αλλά να σταματούν στο γιατί τα fake news για να μου αποδώσουν τι. Έφυγα εγώ ποτέ, πήγα σε άλλο κόμμα. Για εσωκομματικό πόλεμο που στόχο έχει να τον αποκόψει από μια πιθανή αναμέτρηση στο δεύτερο γύρο, κάνει λόγο ο Παύλος Γερουλάνος, στοχεύοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει ότι είμαι ο μόνος που στο δεύτερο γύρο μπορεί να διασφαλίσει την αλλαγή ηγεσίας. Ξέρει λοιπόν ότι εάν περάσω εγώ στο δεύτερο γύρο, η δική του θέση είναι. Γίνεται πολύ δύσκολη και νομίζω γι' αυτό έχει αποφασίσει αυτό το καιρό να εξαπολύσει αυτή την επίθεση. Την κεντρική της ομιλίας στο Περιστέρι πραγματοποίησε η Νάντια Γιαννακοπούλου, ενώ και ο Μιχάλης Κατρίνης προετοιμάζεται για την αυριανή καταληκτήρια ομιλία του προεκλογικού του αγώνα. Οι μάχες τελικά, φίλες και φίλοι, κερδίζονται από αυτούς που είναι παρόντες, όχι από αυτούς που είναι απόντες. Και αυτό αφορά και το σήμερα, αλλά και το πρόσφατο παρελθόν και τις δύσκολες μέρες. Δεν είμαι διατεθειμένος να συμβαστώ με τη λογική ενός ΠΑΣΟΚ που παλεύει με ποσοστά ενός μικρομεσαίου κόμματος.